Έλα ότι μετά το δημοψήφισμα ο κύριος Τσίπρας έχει πάρει μια πολύ ισχυρή λαϊκή εντολή και μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Αυτή τη στιγμή είναι ευθύνη όλων μας να βοηθήσουμε την κυβέρνηση να κάνει συμφωνία. Δεν είναι ώρα ούτε ακριβώς για την πολίτευση, ούτε για άλλα θέματα. Μετά τι θα γίνει. Ένα θέμα τώρα. Είναι σημαντικό. Αλλά να καταλάβουμε και, τι, να καταλάβουμε και το πλαίσιο, Αντώνη. Ναι, ωραία. Εντάξει, να καταλάβουμε και το πλαίσιο. Για το 30%. Εγώ δεν μπορώ να σταθώ. Σε αυτό θα μπορούσαν να ανοίξουν οι τράπεζες. Ναι, με αυτό σας λέω, κύριε Μηταράκη, τόση ώρα. Να επιτρέπουν μεταφορές. Σας λέω μετά για τον άνθρωπο ο οποίος έχει κατάθεση. Τον τάδε λογαριασμό. Ξέρετε πόσοι μας παίρνουν τηλέφωνο. Εάν λοιπόν ομαλοποιηθεί σε πρώτη φάση το τραπεζικό σύστημα, αυτό θα μπορεί να γίνει. Αυτό θα μπορούσε και τώρα να γίνει. Έτσι. Να επιτρέψουν από τα καταστήματα ενδοτραπεζικές μεταφορές. Όπως πας στον Κισέ και λες παρακαλώ. Δεν τους το επιτρέπουν. Θα μπορούσαν. Δεν τους το επιτρέπουν. Υπάρχει έξοδος χρημάτων από τη χώρα και δεν υπάρχουν επιπλέον μετρητά και τα λεφτά μένουν εντός του τραπεζικού συστήματος, δεν υπάρχει θέμα ούτε για τη φερεγγιότητα ούτε για τη ρευστότητα του συστήματος. Μπορεί η κυβέρνηση σήμερα να νομοθετήσει και να πει ότι επιτρέπεται στα γκισέ των τραπεζών η μεταφορά χρημάτων μεταξύ λογαριασμών που τηρούνται στην Ελλάδα. Βέβαια, προϋπόθεση είναι να έχουν οι προμηθευτές λογαριασμό. Δεν υπάρχει προμηθευτής χωρίς λογαριασμό. Είναι παράνομο. Είναι παράνομο να είσαι προμηθευτής και να έχεις λογαριασμό. Από τον νόμο δεν επιτρέπονται επιχειρήσεις πάνω από 500 ευρώ έτσι κι αλλιώς. Τώρα το έχουν αλλάξει. Κακό κι αυτό. Θέλουν να ανοίξουν το σύμφωνο. Όχι, να γίνονται. Ο λόγος που δημιουργεί στην αργία είναι για λόγους πανικού. Για λόγους πανικού να μην γίνουν επεισόδια. Αυτό είναι. Για να μην υπάρχουν επεισόδια. Πάντως ο κόσμος έχει δείξει ηρεμία. Άρα δεν υπάρχει. Μας ξεπέρασε όλους.